Όσον αφορά τη ζήτηση που υπάρχει σε εμπορικούς δρόμους, αυτό που παρατηρείται είναι για την πόλη του Ηρακλείου ότι αυξημένη ζήτηση υπάρχει στις οδούς δικαιοσύνης Ίδης και στην Δεδάλου, που είναι η πιο εμπορική δρόμη αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, όπως επίσης και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και σε επίπεδο Κρήτης στις μεγάλες πόλεις. Στους πιο εμπορικούς δρόμους παρατηρείται μία αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση για τα ακίνητα αυτά που είναι στους εμπορικότερους δρόμους και παρατηρείται και μία αύξηση ως προς τα ενοίκια, καθώς η αύξηση που υπάρχει τόσο στα ενοίκια των κατοικιών έχει συμπαρασύρει και τις αυξήσεις που υπάρχουν στα ακίνητα στα καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις της τάξης του 10 έως 15% όσον αφορά τα ενοίκια αυτά, όπως επίσης παρατηρείται ότι η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει, όπως και η προσφορά των ακινήτων αυτών που είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς είναι περιζήτητα τα όποια διαθέσιμα ακίνητα υπάρχουν στους πιο εμπορικούς δρόμους, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουν εκτοξεύσει τα ενοίκια. Και επίσης αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο και στις πληθωριστικές πιέσεις που υπάρχουν, αλλά και στο γεγονός ότι η τουριστική ροή είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται με όλα αυτά τα κριτήρια και τα ενοίκια στα καταστήματα. Επιτρέψτε, μου είπατε το 15 έως 15% αύξηση. Για ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεστε, σε ποιο χρονικό? Για τη μηχανή επέδου. Όσον αφορά το 10 έως 15% αφορά τα ακίνητα σε κατοικίες, και όσον αφορά για ακίνητα που είναι καταστήματα και χώροι επαγγελματικής στέγης, εκεί παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός των ακινήτων που είναι σε εμπορικούς δρόμους, στους πιο εμπορικούς δρόμους θα λέγαμε, και αυτό έχει οδηγήσει σε αρκετά μεγάλες αυξήσεις, λόγω του ότι είναι αυξημένη η ζήτηση για αυτά τα περιορισμένα ακίνητα. Για το τελευταίο έτος μιλάμε, έτσι. Μέσα σε ένα έτος έχει γίνει αυτό. Σωστά. Ακριβώς μέσα σε ένα έτος. Κάτι άλλο. Αυτό που θυμόμαστε παλιότερα, ότι κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου σε εμπορικά σημεία της πόλης ζητούσε ακόμα και αέρα, ισχύει τώρα? Τι γίνεται στην αγορά? Τι υπάρχει? Αυτό εξακολουθεί να ισχύει και αυτό παρατηρείται κυρίως στους τρεις εμπορικότερους δρόμους του Ηρακλείου, δηλαδή συγκεκριμένα στην οδό Ίδης, στην οδό Δικαιοσύνης και στην οδό Δεδάλου.